Ροδότου. Γεια σας, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Έχω να σας πω ότι με το που βγήκα σήμερα το πρωί και είπα την είδηση για τα κουνούπια και τον τρόπο αντιμετώπισης του Aedes aegyptus, αν το λέω σωστά, οι ερωτήσεις ήταν πάρα πολλές, κύριε Ροδότου, αντιλαμβάνεστε, έτσι. Καλημέρα ξανά. Πείτε μας να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα καταπολεμήσουμε το επικίνδυνο, αν θέλετε, κουνούπι που υπάρχει ανάμεσά μας. Ναι, από τις 6 το πρωί βρισκόμαστε εδώ στο χώρο όπου έχει ξεκινήσει η διαδικασία απελευθέρωσης των αστήρων ασθενικών κουνουπιών στην περιοχή του κοιτίου όπου γίνεται το πιλωτικό πρόγραμμα. Από τα πέρσι έχει ξεκινήσει ένα σχέδιο δράσης αντιμετώπισης του κουνουπιού Aedes aegyptis στην περιοχή της Λάρνακας και ταυτόχρονα του Aedes alcopictus άλλος τίγρης στην περιοχή της Λεμεσού. Από τις δράσεις μας έχουμε καταφέρει να μειώσουμε το πληθυσμό σε ένα ικανοποιητικό αριθμό. Επίσης έχουμε καταφέρει να μην ξαπλωθεί το συγκεκριμένο κουνούπι σε άλλες πόλεις. Οπότε τώρα ήρθε η ώρα αντιμετώπισης του κουνουπιού Aedes aegypti με τη μέθοδο εξαπόλυσης στήρων ασθενικών κουνουπιών. Ωραία. Να βάλουμε μια ανωτελεία να το εξηγήσουμε. Άρα, μαζεύουμε τα αρσενικά κουνούπια. Εντάξει, έχουμε μέσα στο στούντιο πάρα πολλά, έχω να σας πω αυτή τη στιγμή. Φέρτε μας λίγα στήρα αρσενικά. Αφελευρεθώστε τα εδώ, γιατί γίνεται πανικό σήμερα. Λοιπόν, παίρνουμε τα αρσενικά κουνούπια, τα στέλνουμε στην Αυστρία, τα στυρώνουμε και τα φέρνουμε πίσω στην Κύπρο και τα αφήνουμε ελεύθερα. Ναι, κάπως έτσι. Από τα πέρσι έχουμε περισυλλέξει τόσο αυγά όσο και τελεία έντομα. Τα έχουμε στείλει στην Αυστρία στο εργαστήριο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Εκεί έχουν κολλαφθεί, πολλαπλασιαστεί. Από τώρα κάθε εβδομάδα θα στέλνονται στην Κύπρο 100.000 περίπου αρσενικά κουνούπια, τα οποία στο εργαστήριο έχουν ξεχωριστεί τα αρσενικά από τα θηλυκά. Τα αρσενικά έχουν στυρωθεί με ιονίζουσα ακτινοβολία. Τα παραλαμβάνουμε. Έρχομαστε εδώ στο εργαστήριο μας, όπου τα αφήνουμε να ξεκουραστούν και τα ταΐζουμε. Να ξεκουραστούν από το ταξίδι, από τι πράγμα να ξεκουραστούν. Δεν κατάλαβα. Να ξεκουραστούν. Ναι, διότι ζαλίζονται στο ταξίδι. Βρίσκονται σε ειδικά δοχεία με την κατάλληλη υγρασία, κατάλληλη θερμοκρασία. Οπότε τα αφήνουμε εδώ, τα ίσουμε, μετά κάνουμε κάποιες δοκιμές για να δούμε το πέταγμά τους, πόσο δυνατά είναι για να μπορούσαν να πετάξουν. Ναι. Επίσης εδώ μετρούμε πόσα έχουν πεθάνει και αφού γίνει αυτή η διαδικασία τα συνεργεία μας στους χώρους όπου έχουν ήδη προεπιλεχθεί και με ένα σύστημα που έχουν εγκατεστημένο στο τηλέφωνο το κάθε υγειονομικός εργάτης ξέρει ακριβώς που θα πάει, που θα αφήσει, γιατί θα είναι μέσα στο κουτί, εκεί θα ανοίξει το κουτί και τα αρσενικά κουνούπια θα πετάξουν. Να ρωτήσω, κύριε Ροδότου, έχω μια απορία. Γιατί στέλνουμε τα κουνούπια μας να τα στυρώσουμε και φέρνουμε τα πίσω στυρωμένα τα αρσενικά και απλώς δεν τα φέρνουμε πίσω τα αρσενικά για να μην υπάρχει γονιμοποίηση? Γιατί τα στέλνουμε. Ενώ γιατί τα στυρώνουμε και τα φέρνουμε πίσω στυρωμένα. Γιατί τα στυρώνουμε? Όχι, γιατί τα στυρώνουμε, το καταλαβαίνω, για να μην υπάρχει γονιμοποίηση, για να μην γεννιούνται θηλυκά που τσιμπούν. Σωστά? Ακριβώς. Ωραία. Ναι, γιατί όμως αφού. Γιατί τα στέλνουμε να τα στυρώσουμε και φέρνουμε τα πίσω τα αρσενικά και να τα αφήνουμε στο εξωτερικό τα αρσενικά ή να βρεθούν άλλοι τρόποι εξαφανίζουμε τα αρσενικά τα κουνούπια να μείνουν τα θηλυκά για να μην υπάρχει γονιμοποίηση. Συγγνώμη, με βλέπει. Ναι, προσπαθώ να καταλάβω γιατί τα φέρνουμε πίσω. Το συλλογισμό σας. Όχι, ωραία. Ξανά. Γιατί φέρνουμε. Ωραία. Γιατί τα φέρνουμε πίσω τα κουνούπια? Γιατί δεν τα αφήνουμε τζαμέ? Τα
αφού χρειαζόμαστε να φέρουμε τα στήρα σκηνικά κουνούπια στην Κύπρο για να αποτελέσουν το έργο τους, δηλαδή να έρθουν σε επαφή με τα θηλυκά, να μην υπάρχουν απόγονοι, άρα ο πληθυσμός να μειώνεται και να μειωθεί. Μα αν τα αφαιρέσουμε τα αρσενικά, ενώ αν τα αφαιρέσουμε τα αρσενικά έτσι κι αλλιώς, αν τα διώξουμε, πάλι δεν θα έχουμε γονιμοποίηση. Υπάρχουν και άγρια που κολλάπτονται στη φύση, σωστά. Α, άρα λέτε εσείς όσα περισσότερα φέρουμε και γονιμοποιήσουν, αυτά που θα, τα κουνούπια δεν θα γονιμοποιήσουν αφού είναι στήρα. Άρα... Ακριβώς, αυτή είναι η μέθοδος. Μάλιστα. Άρα μειώνεται ο πληθυσμός, αφού δεν θα Όχι, απολογούμε για την ερώτηση που θα σας κάνω. Δεν είμαι σίγουρη αν τα λέω σωστά τα πράγματα. Άρα, τα κουνούπια, τα θηλυκά, δεν θα βρουν άλλα αρσενικά που δεν είναι στήρα να γονιμοποιήσουν? Βέβαια θα βρουν αν υπάρχουν στην περιοχή. Αλλά εάν αφήσουμε περισσότερα στήρα αρσενικά, άρα με αυτόν τον τρόπο θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Ο κύκλος της ζωής ενός κουνουπιού πόσος είναι? Ο κύκλος της ζωής ενός κουνουπιού πόσος είναι? Είναι από έναν μήνα, μπορεί και μέχρι μερικούς μήνες, αλλά αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε δεν είναι μόνο με τα στήρα κουνούπια. Δηλαδή συνεχίζονται και οι υπόλοιπες δράσεις. Βέβαια. Σπίτι σε σπίτι, καταστροφή των χώρων εκκόλαψης, με τη συνεργασία και του κοινού. Άρα είναι συνδυασμένες οι δράσεις. Δηλαδή δεν περιμένουμε απλά από τα στήρα σκηνικά κουνούπια να κάνουν τη δουλειά τους. Εξάλλου, από πέρσι μέχρι φέτος η προσπάθεια ήταν να κρατήσουμε σε τοπικό επίπεδο τα κουνούπια, να μειωθεί να μειωθεί ο αριθμός τους, ώστε να μην χρειαζόμαστε, ας πούμε, εκατομμύρια στήρα για να γίνει δουλειά. Άρα 100.000 την εβδομάδα, 100.000 την εβδομάδα στήρα κουνούπια θα έρχονται? Ναι, 100.000 την εβδομάδα, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς να προσθέσουμε υπομονή, να πούμε ξανά ότι είναι τα θηλυκά τα κουνούπια που τσιμπούν. Να το πούμε αυτό, τα αρσενικά δεν τσιμπούν. Ακριβώς, θέλουμε να ενημερώσουμε το κοινό για να μην ανησυχεί. Ναι. Ότι είναι τα θηλυκά κουνούπια που τσιμπούν, γιατί χρειάζονται την πρωτεΐνη του αίματος για να παράξουν τα αυγά τους. Τα αρσενικά κουνούπια δεν τσιμπούν, δεν προκαλούν καμιά όχληση. Επίσης, να αναφέρουμε ότι η μέθοδος αυτή είναι φιλική προς το περιβάλλον. Χρησιμοποιείται και σε περιοχές Natura, όπου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε άλλα εντομοκτόνα. Οπότε το κοινό να μην ανησυχεί για το θέμα των αστήρων να συλληπομπούν. Μου λέει το κοντρόλ ότι έχετε κάτι κουνούπια δίπλα σας, σε κάτι κουτιά. Ισχύει? Έχετε εκεί? Ναι, είναι εδώ που έγιναν οι... Μπορείτε να σηκώσετε το κουτί? Το κουτί είναι μεγάλο, μπορούμε να το δείξουμε ή όχι? Μπορείτε να το πάρετε στα χέρια σας, είναι πολύ μεγάλο. Δεν βλέπω, ρε παιδιά, εγώ. Έχει μπαταρία από πάνω, δεν μπορεί να... Α, όχι, μην κάνουμε καμιά ζημιά και φύγουν όλα τα κουνούπια και να έρθουν πάνω σας. Ναι. Είναι εντάξει. Είναι τα στυρωμένα αυτά. Τα στυρωμένα είναι που έχετε δίπλα σας. Είναι στυρωμένα αρσενικά που κι αν έτσι θετούν το αυτό γίνεται η δοκιμή πόσο δυνατά είναι και πόσο μπορούν να... πόση δύναμη έχουν για να πετάξουν. Μάλιστα. Αυτά που βλέπω που πετάνε τώρα είναι ελεύθερα, παιδιά. Είναι σκιές που κάνουν. Γιατί κάτι βλέπω εγώ, κουνούπια. Α, πάρα πολύ ωραία. Είναι τα κουνούπια που έχουν αποδράσει από τα κουτιά. Προσέχετε, βάλτε καμιά κρέμα καλή. Είναι αρσενικά όμως, μας είπατε δεν τσιμπάνε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Να είστε καλά κύριε Ηροδότη μου, καλή συνέχεια. Καλά. Καλή συνέχεια. Πω, έχω πάρα πολλές απορίες. Αλλά δεν θα τις κάνω τις απορίες αυτές που έχω. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Όσες απορίες καταφέραμε να λύσουμε, να λύσουμε. Τώρα, γιατί τσιμπάνε μόνο τα θηλυκά? Γιατί θέλουν την πρωτεΐνη για να κάνουν τα βουλάκια τους. Στα κουνούπια εννοείται ότι τσιμπάνε μόνο τα θηλυκά. Γενικότερα τσιμπάνε